Ο τεχνοκράτης ανέκρινε τον Υπουργό. Εξευτέλισε το ελληνικό κοινοβούλιο στέλνοντας κείμενα γραμμένα στα ελληνικά τα οποία μεταφράζονταν με Google Translate για να νομοθετηθούν εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα. Και μάλιστα μου είπε ο κ. Μοσκοβησί ότι έτσι έπρεπε να είναι. Οι συζητήσεις θα πρέπει, και αυτή είναι ακριβώς verbatim τα λόγια του, οι συζητήσεις πρέπει να γίνονται στις Βρυξέλλες και οι υπουργοί να μιλάνε μόνο με υπουργούς. Οπότε το ερώτημα το οποίο θέσατε, γιατί φαντάζομαι 5 χρόνια τροϊκανικής εξάσκησης σας έχει καθυλώσει σε αυτό το είδος σκέψης, το ερώτημα που θέσατε, ποιος υπουργός μιλούσε με τον κύριο Κογιάλ? Κανένας. Και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι' αυτό. Και είναι κάτι το οποίο, για το οποίο είναι περήφανος ο ελληνικός λαός. Στην γραπτή σας ερώτηση, μάλιστα, είχατε την, πήρατε την πρωτοβουλία να μου θέσετε το ερώτημα και θα σας απαντήσω πόσες συναντήσεις γίναν στο πλαίσιο του Brussels Group και πόσο κόστησαν. 17 γίναν, 17 συναντήσεις, και οι μετακινήσεις κόστησαν 66.000 ευρώ και 687 ευρώ και 34 λεπτά. Και ξέρετε κάτι, ήταν μια καταπληκτική επένδυση στην επανάκτηση της αξιοπρέπειας της χώρας. Γιατί εσείς θα πρέπει να μου απαντήσετε τώρα στο ερώτημα, εσείς πώς αποτιμάτε τον εξευτελισμό των υπουργών σας τόσα χρόνια? Πώς αποτιμάτε την αναξιοπρέπεια υπουργών να περιμένουν στο ίδιο τους το Υπουργείο, έξω από ένα δωμάτιο, για να έρθει η σειρά τους για να ανακριθούν από ένα τεχνοκράτη που δεν είχε κλέξει ποτέ κανένας? Πόσο λίγο εκτιμάτε την ανάταση που έγινε ο ελληνικός λαός βλέποντας ότι τα τεχνικά κλιμάκια ήταν στο Caravelle και τους είχαμε αρνηθεί τις αυτοκινητοπομπές που είχαν συνηθίσει τόσα χρόνια? Πώς εκτιμάτε το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν δέχτηκε να συνεχίσει την προσπάθεια των τεχνοκρατών να χτίζουν καριέρες γινόμενοι χαλίφιδες στη θέση του χαλίφη, για να μην πω Τόμσεν στη θέση του Τόμσεν? Θέλετε να υπολογίσουμε το κόστος που κατέλαβε ο ελληνικός λαός τόσα χρόνια φιλοξενίας της Τρόικας? Γιατί όταν ερχόντουσαν εδώ, εμείς πληρώναμε πάλι για αυτούς. Αν δεν το ξέρετε, σας το λέω. Προσωπικά, ως μέλος αυτής της κυβέρνησης, νιώθω απόλυτα υπερήφανος που κανένας Τροϊκανός δεν μπήκε ποτέ στο Υπουργείο μου ή σε οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο.